Έχουμε μαζί μας τον Τάκη Παλτάκο, να τον καλησπερίσουμε. Καλημέρα σας. Καλησπέρα. Καλημέρα, καλημέρα ή καλησπέρα. Ό,τι θέλει ο καθένας, το ίδιο πράγμα. Εκεί λοιπόν, εκ των νομικών του ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Στην υπόθεση που τόσο πολύ ταλαιπώρησε την ομάδα, πολλοί κόσμος περίμενε, κύριε Παλτάκο, να φτάσει στη σημερινή ημέρα για να μάθει αν ο Ολυμπιακός θα πήγαινε ή όχι στο ΚΑΣ. Νομίζω τα μηνύματα ήταν ότι δεν θα πήγαινε. Όταν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, οι άνθρωποι που θεωρούνται οι opinion leaders του Ολυμπιακού, γράφουν ότι δεν βρίσκουμε λόγο να πάει ο Ολυμπιακός στο ΚΑΣ με δημοσιεύματα στα κείμενά τους. Ήταν λογικό να μην πάει ο Ολυμπιακός και αναμενόμενο, αλλά έπρεπε να περιμένουμε την χθεσινή ημέρα, έτσι δεν είναι? Όπως και να έχει. Έτσι είναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι μια μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Ηθική και πάλι, αλλά δεν πάβει να είναι νίκη, νομίζω. Και πολύ μεγάλη κιόλας. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη που είχε ποτέ ο ΠΑΟΚ. Δικαστικά μιλάμε, έτσι. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για ποδοσφαιρικό θέματα. Ή δεν νομίζω ότι ποτέ. Και οι ομάδες Θεσσαλονίκης γενικότερα, γιατί δεν είναι σύνηθες να κερδίζουν δίκες εναντίον του αθηναϊκού κατεστημένου. Η τελευταία φορά που έγινε κάτι τέτοιο, επειδή είμαι παλαιότερος από εσάς, ήταν από ό,τι θυμάμαι πριν από 27 χρόνια, όταν ο ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, με τότε δικηγόρο τον Βενιζέλο, τον Βαγγέλη Βενιζέλο, κέρδισε στο ΑΣΕΑ την υπόθεση του Ελευθερού. Ναι. Ακριβώς, ναι. Τότε δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχει επιτύχει ο ΠΑΟΚ κάποια τέτοια πολύ μεγάλη επιτυχία, να έχει κάτι τέτοια μεγάλη επιτυχία εις βάρος αθηναϊκής ομάδας. Αν υπάρχει κάτι άλλο και μου διαφεύγει, αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρόχειρος. Τελευταία φορά ήταν ο Καλακτερός. Από τότε δεν νομίζω έχει γίνει κάτι άλλο. Πάντως μια έτσι απλοϊκή εξήγηση για το γιατί δεν πήγε ο Ολυμπιακός στο ΚΑΣ είναι στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα μας πείτε εσείς καλύτερα, ότι δεν είδε ότι έχει πιθανότητες νίκης στο ΚΑΣ, δηλαδή να ανατραπεί και πάλι η υπόθεση και να βρεθεί ο ΠΑΟ καθώς, οπότε προτίμησε την υποχώρηση από το να πάει και να δεχτεί μια πολύ μεγαλύτερη ήττα θα ήταν αυτή από αυτή που δέχτηκε στην Επιτροπή Εφέσεων, έτσι δεν είναι? Έτσι το βλέπω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Ναι, αυτό νομίζω και εγώ και θυμάμαι ότι είχα πει και στη δική σας εκπομπή, το είχα πει και αλλού, στο ραδιόφωνο πάντα, mm-hmm. όταν βγήκε η απόφαση της Εφέσεων, ότι πιθανό, και με ρωτήσατε και εσείς με είχατε ρωτήσει αν ο Ολυμπιακός θα πάει στο ΚΑΣ, είχα πει ότι δεν παίζει κανένα ρόλο, είτε πάει είτε δεν πάει, γιατί αν πάει οι πιθανότητες του είναι μηδέν. Δεν έχει δηλαδή καμία Σωστά. πιθανότητα, ούτε 1%. Και προφανώς το εκτίμησαν και αυτοί αυτό. Αυτό δηλαδή, όχι το είπα μόνο εγώ, το εκτίμησαν και οι δικηγόροι του Ολυμπιακού. Και για τον λόγο αυτό δεν πήγαν γιατί ήταν μια σίγουρη ήττα. Και αυτό, αν θυμάστε, το είχα πει εγώ από πέρυσι. Ότι ο ΠΑΟΚ βαδίζει μέσα στον χρόνο για να συναντήσει μια σίγουρη νίκη. Δεν μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Όταν όλοι λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ θα υποβαστεί, εδώ τι λέγανε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, όχι να υποβαστεί, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί αυτή η δίκη. Και τελικά έτσι έγινε. Πάντως η όλη ιστορία, κύριε Παλτάκο, καταδεικνύει ότι εάν δεν υπήρχε το ΚΑΣ, σαν δυνατότητα προσφυγής από οποιαδήποτε ομάδα, ο ΠΑΟΚ θα είχε ταλαιπωρηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, έχει αποδομηθεί όλη η διαδικασία από την Επιτροπή, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, από την υποτιθέμενη τροπολογία που έγινε για να σωθεί ο ΠΑΟΚ γιατί κάποιοι τον συμπαθούσαν, από τα πρώτα δικαστήρια σε Super League και ΕΠΟ. Δηλαδή, το σημείο κλειδί είναι η απόφαση του ΚΑΣ που ουσιαστικά όχι απλά έβαλε χέρι στην ελληνική δικαιοσύνη. Τους είπε ότι δεν κάνετε τη δουλειά σας και φροντίστε να την κάνετε σωστά, να δικάσετε την υπόθεση. Αυτό είπε. Δηλαδή το ΚΑΣ είπε ότι θα μπορούσαμε να τη δικάσουμε εμείς, το ΚΑΣ δηλαδή, αλλά δεν τη δικάζουμε γιατί πρέπει η ελληνική, η αθλητική δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της όπως την κάνουμε εμείς για αυτούς. Αυτό είπε το ΚΑΣ. Το λέει η απόφαση έτσι ακριβώς. Ότι εμείς μπορούμε να τη δικάσουμε, αλλά όχι, στέλνουμε πίσω, δικάστε την εσείς. Και αυτό έγινε. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης αυτής. Όπως επίσης ουσία είναι, τώρα που έχει λήξει το θέμα όλο, ότι είτε δεν θέλουν μερικοί δικηγόροι κυρίως να διαβάσουν την υπόθεση σωστά, είτε δεν μπορούν να τη διαβάσουν. Την απόφαση, συγγνώμη. Διότι αυτό το οποίο λέει η απόφαση είναι ότι δεν έχει καμία σημασία η σχέση του ΠΑΟΚ με τον Καλπαζίδη. Αυτό που έχει σημασία είναι η σχέση του Καλπαζίδη με την Ξάνθη. Αν δηλαδή, λέει η απόφαση, ο Καλπαζίδης δεν μπορεί να ελέγχει κυριαρχικά την Ξάνθη, που δεν μπορεί με τα γηπεδάκια, τότε δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τη σχέση με τον ΠΑΟΚ. Εκεί ήταν και το λάθος του Ολυμπιακού. Δηλαδή αυτοί νομίζαν ότι επειδή πιάσαμε κάποιον ανιψιό σερβιτόρο που τα βρήκε τα λεφτά κτλ, ότι αυτό ήταν αρκετό. Δεν ήταν όμως αρκετό, διότι αυτό το είχα πει εγώ από πέρυσι, αν θυμάστε και στη δική σας εκπομπή, ότι δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο Καλπαζίδης, μας ενδιαφέρει αν ελέγχει την Ξάνθη.
δεν την ελέγχει την Ξάνθη, δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο το Σιγκελίδη και να πει θα κάνεις αυτό ή εκείνο. Δεν έχει τη δυνατότητα αυτή επειδή αγόρασε γήπεδα ακαδημιών. Άρα η υπόθεση αυτή θα πάει καλά για τον ΠΑΟΚ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι με τη σύμπραξη πολλών συμφωνούμε, έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός την έκανε τη δουλειά του. Δηλαδή προκάλεσε στον ΠΑΟΚ μια τεράστια αναστάτωση. Ναι, εκτός της λάσπης, οτιδήποτε άλλο, αλλά ποδοσφαιρικά την έκανε τη δουλειά του. Μήπως ο Ολυμπιακός ήξερε εξ αρχής ότι δεν είχε ελπίδες αν φτάσει το θέμα στο ΚΑΣ, απλώς ήταν αποφασισμένος να πάει την υπόθεση, ξέροντας ότι εντός ελληνικών συνόρων πολλοί θα ρίξουν λάσπη στον ΠΑΟΚ και θα τον ταλαιπωρήσουν. Πιθανό, δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι σκέφτονται οι άνθρωποι, αλλά εγώ τους δικηγόρους, κοιτάξτε, τους δικηγόρους του Ολυμπιακού που τους είδα από κοντά στις δίκες, και ήταν 5 την πρώτη φορά και 6 τη δεύτερη, δεν ήταν λίγοι, αυτοί το πίστευαν. Πίστευαν απόλυτα ότι έχουν δίκιο και θα κερδίσουν. Δηλαδή το πίστευαν πραγματικά. Δεν ξέρω αν είναι η διοίκηση του Ολυμπιακού τη γνώμη είχε, αλλά πάντως οι δικηγόροι ήταν πεπισμένοι ότι επειδή βρήκαμε τον Ανιψιό που είναι σερβιτόρος και τα λεφτά που λέγαμε και πριν, άρα κερδίσαμε, υποβάζει το ΠΑΟΚ. Τελικά παιδί δεν αρκούσαν αυτά. Και ήταν παράλογο αυτό που λέγανε. Τελείως παράλογο. Δηλαδή κάποιος αγοράζει τα γήπεδα των ακαδημιών και ελέγχει όλη την ΠΑΕ. Και τότε να το κάνω και εγώ αυτό. Να το κάνετε και εσείς. Να αγοράσουμε τα γήπεδα των ακαδημιών που έχει μια ομάδα και να λέμε μετά στον διευθυντή της ΠΑΕ πήγε την διοικητή εγώ. Παράλογο ήταν. Από την πρώτη στιγμή ήταν παράλογο. Και τελικά απεδείξτε τι έτσι είναι και τι έγινε. Πάντως η όλη ιστορία κλείνει με θετικό πρόσημο για τον ΠΑΟΚ ό,τι αφορά την ιστροφημία του και τη νομική πλευρά του πράγματος. Αγωνιστικά, εντάξει, η ζημιά έγινε. Δεν μπορούμε να πούμε το αντίθετο, αλλά σίγουρα το φινάλε νομίζω δίνει και σε εσάς μια ικανοποίηση και σε όλους τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, τους νομικούς που εργάστηκαν για το θέμα. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Επί 12 μήνες, πόσο ήταν, 14 συνολικά, πόσο κράτησε το έργο. Από τον 14 μήνες. Και η απόφαση του Ολυμπιακού 14. Να μην προσφύγει στο ΚΑΣ, νομίζω, όχι απλά λέει πάρα πολλά. Είναι, όπως το είπατε, και μεγαλύτερη νίκη από την αθώωση του ΠΑΟΚ από την Επιτροπή Εφέσεων. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Το ζήτημα για τον ΠΑΟΚ, το έχω πει και άλλη φορά, είναι ότι επειδή δεν έχει την εμπειρία πρωταθλητισμού που έχουν οι τρεις αθηναϊκές ομάδες, επί δεκαετίες μιλάμε τώρα, γι' αυτό και συνταράχθηκε από το γεγονός αυτό. Αν δηλαδή το ίδιο είχε συμβεί στον Παναθηναϊκό, δεν θα ήταν μεγάλη αγωνιστική διαφορά της ομάδας, γιατί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν θα συνέβαινε. Να το δούμε, αν δηλαδή συμβεί κάτι εναντίον του Ολυμπιακού. Να το δούμε και λίγο ανθρώπινα, κύριε Παλτάκο, πώς μπορεί ένας ποδοσφαιριστής τη μία χρονιά να του κλέβουν τον ιδρώτα με προπονητές που σφαδάζουν από ένα χαρτί ή από ένα γκολ που δεν ακυρώνεται και την επόμενη χρονιά οι ίδιοι παίκτες πάλι να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες και κάθε χρόνο ποδοσφαιριστές να προσπαθούν να πάρουν πίσω αυτό που κέρδισαν στο γήπεδο. Νομίζω δεν είναι εύκολο. Δηλαδή ο καθένας στη δουλειά του. Όχι, δεν είναι καθόλου. Εάν ήταν πρώτος, αν ήμουν εγώ πρώτος στο Λίμπερο σε χρωματικότητα και έπαιρνα ένα μπόνους και μου το έπαιρνε ο ξάδερφος του διευθυντή, τη μία χρονιά μπορεί και να πει μόνα. Αν το κάναν και δεύτερη και τρίτη, κάποια στιγμή θα τα παρατούσα. Δεν είναι, δηλαδή να βάλουμε και το ανθρώπινο μέσα. Απογοητεύεσαι. Ναι, απογοητεύεσαι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ΠΑΟΚ επηρεάστηκε γιατί ήταν, αυτά το λένε οι αριθμοί. Αν θυμόσαστε, ο ΠΑΟΚ όταν έγινε αυτή η ιστορία με την Επιτροπή ήταν ένα βαθμό μπροστά. Και κατέληξε 17 βαθμούς πίσω. Εγώ δεν λέω, κοιτάξτε, θέλω να είμαι δίκαιος και δεν λέω ότι στον ΠΑΟΚ κλέψανε το πρωτάθλημα. Του στέρισαν το δικαίωμα να το διεκδικήσει επί ίσης όρης με τον Ολυμπιακό. Αυτό του στέρισαν. Γιατί κάλλιστα θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να το κατακτήσει το τέλος το πρωτάθλημα. Εντάξει, αλλά του στέρισαν το ΠΑΟΚ το δικαίωμα να το διεκδικήσει με ηρεμία και να έχει αυτό που έπρεπε, την ίση αντιμετώπιση από όλα τα όργανα και να μην μπλέξει με κουμπάρους, με διφορούμενες επιτροπές και με δικαστές που δεν κάναν τη δουλειά τους. Γιατί έκανε μπάμα από την πρώτη στιγμή η επιμονή του Ολυμπιακού να μην δικαστεί η υπόθεση που αποσκοπούσε. Γιατί ξέρουν ότι φαντάζομαι το πόρισμα της επιτροπής ήταν διάτρητο από 18 πλευρές, να μην πω 118. Ναι. Προφανώς το ξέρανε, γι' αυτό και επέμειναν πάρα πολύ σε αυτό. Αυτό το οποίο λέει η ποδοσφαιρική λογική και η αθλητική λογική, γιατί και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο σε αυτό το θέμα ίδιο είναι. Δεν έχουν διαφορά δηλαδή, είναι ότι μια ομάδα η οποία έχει ένα πρόσωπο και εμφανίζει ένα πρόσωπο αγωνιστικό σαν παίκτης και σαν προπονητής μέχρι την 1η Ιανουαρίου ενός έτους, δεν μπορεί ξαφνικά να αλλάξει το πρόσωπο αυτό και η ομάδα αυτή να διαλυθεί και να πάει, όπως είπαμε, 17 βαθμούς πίσω, χωρίς να έχει συμβεί κάτι. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί δηλαδή στον πρώτο γύρο να είσαι πρώτος και στον δεύτερο γύρο να ψάχνεσαι. Κάτι έχει συμβεί. Προφανώς αυτό ήταν η αγωνιστική επίδραση που είχε η απόφαση και όλη αυτή η ιστορία στους παίκτες του ΠΑΟΚ και στον προπονητή.
Για πέρυσι μιλάω πάντα. Ναι. Νομίζω πάντα η κουβέντα μαζί σας είναι διαφωτιστική. Εντάξει, καταλαβαίνει και ο κόσμος το τι λέμε. Εγώ θα ευχηθώ να μην σας χρειαστούμε άμεσα. Αυτή θα είναι η δική μου η ευχή. Εντάξει, να σας καλέσουμε να μας πείτε για το μπάσκετ, να μας πείτε κάποια ιστορία από τις πολλές που έχετε να διηγηθείτε. Εντάξει, αλλά να μην ξαναμπλέξουμε σε 1, 2, 5, 7 μήνες πάλι με μια άλλη υπόθεση και πάλι να χρειαστούμε τις νομικές σας γνώσεις και την εμπειρία σας. Γιατί είναι η αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έχει πολύ δικαστήριο ο ΠΑΟΚ. Να ιντριγκαρώ. Κάνω τι θες. Εννοείται. Για Παναθηναϊκό θέλω να άκουσα. Ποδοσφαιρικό. Δεν πάει καλά. Ναι. Γι' αυτό είπα να ιντριγκάρω. Τι να πω λίγο. Την άποψή σας. Την άποψή σας ως φίλος του ποδοσφαίρου. Και του Παναθηναϊκού. Και του συλλόγου. Ναι, εντάξει. Ναι, και του συλλόγου. Κοιτάξτε, αυτό. Θέλει νομική τρίπλα. Νομική τρίπλα. Πιο δύσκολο θέμα είναι αυτό τώρα. Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Μου θυμίζει ένα στίχο από τον Εθνικό Ύμνο που λέει και διηγώντας τα να κλαις. Μόνο αυτό μπορώ να πω εγώ από κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο δηλαδή. Για να μην ρίχνω λάδι στη φωτιά. Αλλά επειδή έχω, συγγνώμη, επειδή έχω γεννηθεί στην Πανόρμου, δηλαδή δίπλα στο γήπεδο της Λεωφόρου, και πήγαινα μέχρι τις προπονήσεις της πυγμαχίας και της πάλης, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, αυτά τα οποία βλέπω τώρα, όχι τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια, μου θυμίζουν αυτή τη φράση του Εθνικού Ύμνου. Και διηγούντας τα μακρές. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μάλιστα. Κάτω το πιστικό δεν έδωσε. Ναι. Στο μπάσκετ. Με τον Πάνε, τι έγινε με τον Πάνε? Με τον Πάνε έγινε μια συνάντηση με τον κύριο Βασιλακόπουλο στην Αθήνα. Ναι. Και για να συνεργαστούν σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα προκύψει στις εκλογές ΣΕΟΚ. Και όχι για πρόεδρο, ο Βασιλακόπουλος δεν το είπε ποτέ, δεν είπε κάτι για προεδρία, του είπε ότι να είναι εκεί. Ναι. Να είναι εκεί, ναι. Και νομίζω θα είναι, δεν έχω ακούσει κάτι διαφορετικό. Στο ψηφοδέλτιο αυτό του Παπα-Νικολάου τώρα μιλάμε, που είναι το ψηφοδέλτιο θεστικά που στηρίζει η πλευρά Βασιλακόπουλου, νομίζω ότι και ο Μπάνε θα είναι μαζί. Δεν έχω όμως κάποια ενημέρωση το τελευταίο διάστημα πάνω σε αυτό. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το ψηφοδέλτιο. Ναι. Ορίστε. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το ψηφοδέλτιο επίσημα, ναι. Όχι, όχι. Όχι. Εκείνο το οποίο, επειδή αυτό ήταν δική μου πρωτοβουλία, ναι, για τον Μπάνε. Ναι, ναι. Και ήταν όχι μόνο δική μου πρωτοβουλία, ήταν και πρωτοβουλία φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Αυτή δηλαδή μου το θέσαν υπόψη και εγώ το κυνήγησα και το σωστό. Ακολούθησα αυτό. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω πρέπει να γίνει, διότι το μπάσκετ, όπως ξέρετε πολύ καλά, εκτός από τον Παναθηναϊκό, είναι διαχρονικά στις πρώτες θέσεις του μπάσκετ, μιλάμε για δεκαετίες πριν, εκτός από τον Παναθηναϊκό, οι υπόλοιπες, οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες του μπάσκετ διαχρονικά είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Και η ΑΕΚ, δεν το ξεχάσουμε. Και η ΑΕΚ. Άρα λοιπόν πρέπει το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης να εκπροσωπείται στην ΕΟΚ και να εκπροσωπείται με μια φυσιογνωμία εμβληματική, όπως είναι ο Μπάνε, τον οποίο πιστεύω, εσύ όμως θα ξέρετε καλύτερα, ότι και οι οπαδοί του Άρη δεν τον μισούν, ούτε τον εχθρεύονται, δεν έχει έχθρος ο άνθρωπος αυτός, έτσι νομίζω. Έχει μια έξωθεν καλή μαρτυρία, ναι, σαν χαμηλών τόνων άνθρωπος. Ναι. Μετά την παρουσία του στο φιλικό για τον Νίκο Γκάλη, εξομαλύνθηκε λίγο η κατάσταση και γενικότερα, εντάξει, όσο περνάνε και τα χρόνια, ξέρετε, η έχθρα υπάρχει όσο παίζεις. Ναι. Μετά οι μεγάλοι αθλητές αναγνωρίζονται εκατέρωθεν, δεν είναι... Δεν είναι ζήτημα. Ναι, εντάξει, οι κολλημένοι παντού υπάρχουν, τώρα το ξέρετε, σε όλες τις ομάδες. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει. Ούτε έχει δώσει δικαιώματα μετά ως παίκτης. Και ως παράγοντας που ήταν μετά και πρόεδρος και τα λοιπά. Και ο πολιτής έχει περάσει όλα τα πόστα σχεδόν. Ναι. Αυτό νομίζω και εγώ. Γι' αυτό και εγώ πήρα την πρωτοβουλία και είπα ότι θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ. Και ελπίζω αυτή η πρωτοβουλία που έπρεπε να υποδοθεί. Θα δούμε. Περιμένουμε. Πλησιάζει ο καιρός έτσι κι αλλιώς. Πλησιάζει. Πλησιάζει, ναι, πλησιάζει. Μα κάνε. Να τώρα, τέλη Μαρτίου. Άντε να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπαλτάκο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.